Σήμερα, παιδιά, έχουμε πόδια. Θέλω πόδια, μόνο πόδια. Πόδια, πόδια, πόδια. Αγαπημένη κατηγορία Μερακλείδων, ποδολάγνη. Πάμε να δούμε. Μου τα έχει αρχιοθετήσει ωραία εδώ για να ξέρω. Βλέπετε, πάμε να ξεκινάμε από το 3. Αμάν. Όμορφη ποδολαγνική μέρα σε όλους μας. Λέει η φίλη. Ότι πες ότι ήμασταν μάγειρες και θα λέγαμε όμορφη μαγειρική καθημέρα. Όμορφη ποδολαγνική μέρα σε όλους, λέει. 97 like. Μια τύπησα πατάει έναν τύπο. Λέει η κυρία Κυρίτσι. Σχόλια από κάτω. Καλημέρα από Κύπρο, πολύ σεξι πόδια. Καλημέρα σου για γλύψιμο, τη λέει. Καλημέρα σας, κυρία Αναστασία, λέει ο πιο υποτακτικός από όλους. Σέβεται, ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Πολλά γαλόνια. Δεν μιλάς έτσι ό,τι να είναι στην Κυρίτσι. Σου κατεβάζει μία με το πόδι ένα νέριο τσάκι. Σου κάνει ένα χράχρα. Σου κατεβάζει τη μούρη και ψάχνεσαι μετά. Όχι. Καλημέρα, κυρία Αναστασία, τη λέει. Ο γατάκης κλάβος. Α, ξέχασα αυτά να τα πω, παιδιά. Γιατί ο πρώτος λεγόταν Κώστας. Ο δεύτερος Νίκος. Ο τρίτος άρχισε να ζωηρεύει στο όνομα. Γιατί ο τρίτος λέγεται Trumbling Κώστας. Το Trumbling πρέπει να είναι αυτό που τον πατά στον άλλον. Trumped. Τον πατάω. Το λέω καλά, παιδιά, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Και εφόσον ο τρίτος άρχισε να ζωηρεύει, ο τέταρτος ξεφεύγει κατευθείαν όνομα. Γατάκι σκλάβο. Λένε που ήταν το σκλάβο. Δηλαδή, άμα ήταν αυτό ο Τζέιμς Μπόντ ταινία, θα είχαμε την περίφημη στιχομηθεία από παλιά. Καλημέρα, το όνομά σα. Σκλάβο. Γατάκι σκλάβο. Είστε κατάσκοπο. Όχι. Τρελό είμαι. Γλύφω πόδια. Το πόδι σα είναι αυτό. Ναι, μπορείτε να τα αφήσετε κάτω. Άρα και μπορώ να τα αφήσω. Κανείς δεν ξέρει. Ωραίο ποδαράκι πάντως. Λεποχώρη, απολεποχωρήστε. Να πίνετε πιο πολύ νεράκι, πιο πολύ νεράκι να πίνετε. Πάμε, θα σας γαμίσω. Έχουμε δύο ποδαράκια γυναικός από τη φλέβα που πετάει και από την κόποση. Καταλαβαίνω ότι η κοπελίτσα, η γυναίκα πρέπει να είναι γύρω στα 40. Δύο πόδια, ωστόσο δεν είναι απλά πόδια, παιδιά. Διότι πιο φαΐ είναι έτσι, για να δω. Μπορείς να πάρεις μακαρόνια, αλλά μπορείς να πάρεις και μακαρόνια με σάλτσα. Γενικά μπορείς να πάρεις πόδια, αλλά εδώ έχουμε πόδια χυμένα. Και χυμένα, όπως ο γνωστός χαρακτήρας στο Καρουζέλ. Όποιος θυμάται, το παλιό το σύνδεσμο. Ήταν η Δεσποινής χυμένη. Λοιπόν, την φωτογραφία την ανέβασε ο Ηρακλής γιατί ελπίζει σε πολλά like. Μάκης, λέει ο Μάκης, και εγώ θέλω. Ο Αλέξανδρος λέει, για πολύ χύσιμο. Ο Νίκος λέει, ό,τι πρέπει για γλύψιμο είναι. Από όλους αυτούς ο γκέι είναι μόνο ένας. Βρείτε μου εσείς ποιος είναι. Πάμε σε δύο τροφαντούλικα ποδαράκια. Αυτά, παιδιά, πώς είναι, ρε παιδιά, το γουρουνάκι το απλό. Και είναι και ο κάπρος. Ο αγριόχειρος που για να του ξεφύγεις πρέπει να τρέχει ζιγζάγκ. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μανούβρες αυτός. Και πάει και κουτουλάει σε δέντρο. Έτσι έχουμε τα πόδια, δύο πόδια αγριόχειρους. Δύο πόδια γαλμένα από τη ζούγκλα. Άμα δεν κάνει ένα κοντινό Γιάννη στα πόδια, πάρτε τώρα πόδι, έτσι, που κρατάει εσένα και 4 μέλη της οικογένειάς σου για μια εβδομάδα. Πανεύκολα, έτσι. Καλημέρα. 108 like. Για να δούμε. Τόλια. Προσκυνώ, Θεά μου, λέει ο Γιώργος. Προσκυνάω. Ο Χάρης. Λέει πρώτα καλό μεσημέρι. Αλλά πριν φύγει, λέει θέλουν τρίψιμο. Έτσι γράφει. Καλό μεσημέρι, θέλουν τρίψιμο. Καλό μεσημέρι. Θέλουν τρίψιμο, μήπως. Εγώ μπορώ να αναβάλω τη δουλειά μου. Θέλω να. Α, όχι. Η Κατερίνα του λέει. Εννοείται ότι θέλουν τρίψιμο. Χάρη μου. Ο Πιπέρας, ένας άλλος φίλος, που ήδη ξέρουμε και τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, λέει για πολύ γλύψιμο. Ο Μάκης, πολύ θα τα ήθελα. Ο Μάκης πάλι, μπορώ να τα γλύψω. Μανώλης, πολύ ωραία. Αντώνης, πω για χύσιμο. Βασίλης, για τρελά φιλιά. Σπύρος, πολύ γλυκές πατουσίτσες, Κατερίνα. Υποκοριστικό είναι τα πόδια είναι φτιαγμένα για τα βάζεις για να μην πέφτουν τα τυχώματα στα ορυχεία που, που πάνε πολύ κάτω στη γη. Είναι χοντρή δοκή. Δεν είναι απλό ξυλαράκι τώρα να κρατάει, δεν είναι σκούπα. Δημήτρης Γαβ, υπέροχα, θέλω να τα περιποιηθώ. Γιάννης, για ωραία. Αντώνης, Κατερίνα, αν θες να μου την παίξεις με τις πατούσες και να σταχύσω, στείλε μου. Άμα θέλεις γι' αυτό και στείλε μου, εδώ είμαι. Εδώ θα είμαι για πάντα βασικά. Δεν βγαίνω άμα δεν μου στείλεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Απλά το πάω όμορφα. Το πάω όμορφα που θέλει. Μάνος, καλημέρα κυρία. Μπορώ να τα γλύψω, κυρία. Όχι, κυρία, κυρία. Ναι, παιδί μου, μπορώ να γλύψω τις πατούσες σας. Άσχετο είναι αυτό. Άσχετο. Σκλάβος όλων των γυναικών. Έχουμε το καλύτερο username. Ever. Διότι ήταν ο Πονηρούλης που έλεγε κάτι, δεν θυμάμαι τι είχε πει. Μετά πήγε ο άλλος που ήταν ο γατάκης κλαβάκης. Ο Trumbling, ο παίζει Global. Ο πιο σκληρός από όλους ήταν ο γατάκης κλαβάκης. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και Sky, boom! Εδώ πέρα, παιδιά. Ο σκλάβος όλων των γυναικών.
Και λέει, καλημέρα. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω γιατί με κοιτάτε έτσι. Φυσικά θα με αναγνωρίσετε από την τελευταία μου ταινία. Πάτα με μωρή πουτάνα. Ε, όχι, όχι, παιδιά, το σχόλιο μου δεν είναι το καλημέρα. Το σχόλιο μου είναι από πάνω, το username μου. Σκλάβος των γυναικών. Το 2. Που είχαμε και τον Jackie Chan μέσα. Φοβερή ταινία. Πήρα χοντρά λεφτά γι' αυτό. Ο Γιάννης λέει, έχεις ματάρες της λέει. Διέκρινε από τα πόδια. Όχι, όχι, έχει φωτογραφία προφίλ. Α, ναι, έχει φωτογραφία προφίλ. Sorry, sorry, φιλέ. Σας παρεξήγησα. Ο κριτικός γράφει τέλεις πατούσες, κυρία Κατερίνα. Πήγε να γράψει τέλειες πατούσες, αλλά λέει τέλειες πατούσες. Έχω πατούσες διπλές, πατούσες μπονές. Έχω πατούσες 48 νουμεράκι, πατούσες 53. Πατούσες χεριών, πατούσες κεφαλιού. Πατούσες για τείχο, πατούσες κορνιζούλα. Πατούσες παγωτό, τις παλιές. Έχω σωματιστές, βγάζουν αλλά εγώ τις έχω ακόμα. Πω πω μαλάκα, τι τρελό προϊόν που θα παίζε μπάλα σε αυτήν την κοινότητα. Θυμάστε παιδιά τις πατούσες παγωτό έτσι. Σαν τρελή. Τα πουλάγε σαν μπούστι εκεί πέρα. Θα είχαν την πατούσα και δεν κλείφανε μια ώρα. Καλησπέρα σας, κυρία Θεϊκή Εικόνα. Τα μέτρα και τα σταθμά του φίλου Ιωάννη για το τι είναι θεϊκό είναι οι πατούσες, οι προηγούμενες καναδίφες, Γιάννη. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο δημιουργός του σύμπαντα κόσμου. Έφτιαξε αυτό και, και μετά άραξε, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, άραξε μετά. Την 7η μέρα ξεκουράστηκε. Πάλι η Αναστασία ανεβάζει ποδαράκια με μια κόβα να φεύγει και λέει καλό απόγευμα, ποδολαγνάκια. Πλέον δεν είναι ποδολαγνικές καλημέρες μόνο, καλημέρες. Είναι πώς έχουν, πώς είχε ο Ρουβάς στις Ρουβίτσες. Η Κυρίτσι έχει τα ποδολαγνάκια της. Και τα στέλνει ανάλογα ποιοι είναι οι εχθροί της. Όπα λέει αυτό το μαγαζί δεν με σέρβιρε καλά. Ποδολαγνάκια, κατακτήστε. Και τρέχουν. Και τρέχουν γιατί έτσι το φαντάζομαι στο μυαλό. Είναι κεφάλι και δύο ποδαράκια. Παντολαγνάκια επίθεση! Τα σεφ μου και την καλημέρα μου, πανέμορφη βαρόνι μου, τι λέει. Αυτό γουστάρω με αυτούς τους τύπους, διότι κρατάνε και τους τίτλους. Τίτλοι ευγενίας, κρατάνε και τους τίτλους έτσι εποχής. Δεν γουστάρουν τα σημερινά. Δηλαδή, πλάκα πλάκα δεν θα είχε χάνει να τα λέγε τα σεφ μου πρωθυπουργή, να μου τι έτσι. Βαρόνι μου, τη λέει! Τα σεφ μου! Και τον λένε το φίλο Δημήτρη Σκλάβο. Είχαμε τον γατάκι Σκλαβάκι και τον Δημήτρη Σκλάβο. Και ο σκλάβος όλων των γυναικών. Βλέπουμε ένα θύμα εδώ, βλέπουμε ένα pattern, ένα μοτίβο δημιουργείται. Ιεραρχικά όμως το ξέρετε ότι είναι Δημήτρη Σκλάβο. Γατάκι Σκλαβάκι, ο σκλάβο όλων των γυναικών. Έτσι. Και ο Δημήτρη Σκλάβο είναι πιο μεγάλο ηλικία, γιατί αυτό έχει το όνομα. Ντρεπόταν να παίξει τόσο έτσι. Ο άλλο έλεγε Γατάκι Σκλαβάκι είναι νεαρούλη, προφανώ. Να το, τώρα έχουμε ολόκληρη εικόνα. Η περίφημη, η καταπληκτική. Το κορίτσι δηλητήριο. Η Βαρόνη Κυρίτσι σε ολόσωμη φωτογραφία. Γκραουμπάου, δείξε Γιάννη Γκραουμπάου. Αυτό είναι. Ωραία, μάσκε σε σούπερ ήρωα. Αυτό κοιτά. Για να δούμε. Βαρόνη μου, παλεύεις. Τα κιλάκια σου τα έχεις, όχι θα το πω αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Βαρόνη, πίσω τι είναι αυτό ρε μαλάκα το άρρωστο. Κουκλά από. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η Βαρόνη. Και γράφει πάνω λάγνο απόγευμα. Ποδολάγνο απόγευμα, προσθέτω εγώ. Αυτό ήθελα να πει. Γιάννης, για πολλά γούστα, Μανώλης, που είσαι να έρθω να σου λύσω τις ποδάρες. Δημήτρης, τα πόδια σας πέφτω πανέμορφη, Βαρόνη μου. Ο Δημήτρης Κλάβος, έτσι, κλασικός. Ο Χάρης Χαρόπουλος ανεβάζει τρεις μπύρες ανάποδα για να πετάξει προηγούμενο για. Για τον μπούτσο του, μάλλον. Αρρύπνια Πετράνα. Τι είναι αυτό, ποιος τον ξεκλείδωσε το χαρακτήρα. Αυτό δεν είναι του παιχνιδιού, κάποιος έχει βάλει. Πώς λέγονται αυτά, mod. Κάποιος έβαλε mod. Αυτό δεν είναι από το παιχνίδι, παιδιά. Οι προγραμματιστές δεν το φτιάξαν αυτό το πράγμα. Πολύ καύλα τη λέει, ξανά μόνη τη. Τρελά, γουστάρω πάρα πολύ. Αναστασία Κυρίτσι, ανεβάζει μια ασπρόμαυρη έτσι λίγο νοσταλγική. Φωτο του ποντιού. Μια νουάρ φωτογραφία του ποντιού τη. Όμορφη λάγνα μέρα. Παίζει και ποιητικά στον τίτλο, έτσι. Όμορφη λάγνα μέρα. Στοχάζεται η φίλη μας εδώ και βλέπουμε σχολιάκια. Ο Νίκος Λέκης. Καλημέρα με πολύ γλύψιμο. Τράμπλινγκ. Πολύ καλημέρα σας, Ιωάννης. Καλημέρα, καλημέρα. Από το στόμα σου και. Από το στόμα σου λέει και τελίτσες. Καλό μεσημέρι, κορίτσι. Ο Μάνος νικάει, τους νικάει όλους στο comment section, παιδιά, ανεβάζοντας ένα ποδολάικ. Που θέλω να μου το κάνετε διάσημο το ποδολάικ, έτσι. Ένα φοβερό ποδολάικ. Άμα μαζέψουν υπογραφές, θα το βάλουν στο φίλο. Μαλάκα, άμα αποκτήσουν δύναμη αυτοί και κάπως θα αποκτήσουν προσωπικό ταμείο δικό τους, θα φτιάξουν μπλουζίτσες, θα έχουν δικό τους τρόπο που μιλάνε, φεστιβάλ δικά τους. Χειραψίες με τα πόδια, ναι. Γιατί θα είναι ασέβεια να φοράς κάλτσα όταν έχεις το πόδι στο. Μα η χειραψία με το πόδι θα είναι κριτήριο για να μπεις. Χάι! Ο Πάνος λέει, χάι, γνωρίζει κανείς κοπέλα έμπειρη στο food job από Θεσσαλονίκη. Είχαμε το blow job, είχαμε το hard job και γιατί όχι να μην έχουμε και το food job. Όπου στο παίζει με τις πατούσες, λογικά αυτό είναι. Οι πολύ top δυνατές κοπέλες στη δουλειά μπορούν και αυτό το πράγμα το φέρουν εδώ πέρα και στο πιάνουν έτσι. Γράπ! Σαν κάτι σαρκοφάγα φυτά. Πάει το πουλί εδώ, κρακ!
Στο τίλιξε ανάποδα. Οι άπειρες κοπέλες, δηλαδή αυτές που σας είπα, παιδιά, είναι οι αρχιδράκοντες, είναι οι βασιλιάδες. Τα κατώτερα κλιμάκια είναι που στο παίζει έτσι. Βάζει τα δύο πόδια και το βάζει εσύ και το κάνει έτσι, ας πούμε, και το τρίβει, λες και προσπαθεί να βγάλει φωτιά. Ενώ το δεύτερο κλιμάκιο, παιδιά, οι ενδιάμεσες, έχουν τη μοναδική ικανότητα, έχουν βγάλει τους προσαγωγούς τους και στο πιάνουν έτσι. Κατευθείαν. Οπότε παίζει και διάφορα παιδιά και στο πετά. Ράου! Αυτό. Δεν νομίζω να βρεις, λέει ο Περικλής. Έχω ψάξει, φίλε. Λέει μια λύπη στη φωνή του. Νίκος, φίλε, με λεφτά ή τζάμπα. Γιατί ενδιαφέρθηκε. Γιατί ενδιαφέρθηκε και ο ίδιος, ναι. Αντώνης, φίλε, με 100 ευρώ στο κάνω και εγώ, τι λέει. Να είσαι καλά, Αντώνη. Δεν πειράζει, θα βρω, μωρέ. Ωραία, για να μην τρέξει το λέω, ρε. 80 ευρώ. 80 ευρώ, λέγε, ρε, μαλάκα. Έρχομαι σπίτι σου, έτσι. Έλα, έλα, μην τρέπεσαι, έλα. Πόσα μπορεί να δώσει, 20 ευρώ. Με 20 ευρώ στο κάνω. Η Στέλλα λέει: ανεβάζει φωτογραφίες με πόδια ντυμένα αλλά και τσιτσιδά. Καλημέρα στην παρέα. Προκαλεί. Στέλλα, και η παρέα αντιδράει αναλόγως. Ο Μπάμπης Μπόμπος. Τα αστεία εν τέλει δεν είναι τα comment, παιδιά. Στο αστροφίδι είναι τα ονόματά τους, έτσι. Πέρα από όλους αυτούς που αναφέραμε πριν, έχουμε τον Μπάμπη Μπόμπο. Ο Μπάμπης Μπόμπος, που είναι και παλιό χαρακτήρα σε video game παιδιών. Πάρε τον Μπάμπη Μπόμπο και ανέβα αυτό το βουνό. Ο Μπάμπης Μπόμπος. Λέει υπέροχα. Ο Μάκης Πέτρου Κώστας ανεβάζει. Καλημέρα κυρία Στέλλα. Πείτε τίποτα ενδιαφέρον, παιδιά. Σπυρίδων πανέμορφα. Γατάκι σκλάβος. Σπυρίδων τι? Σπυρίδων πέστροφας. Μπάμπη Μπόμπο, Σπυρίδων Πέστροφας. Γεια, δεν λέω comment, θα διαβάζω μόνο τα ονόματα. Μπάμπη Μπόμπο, Σπυρίδων Πέστροφας. Γατάκι σκλάβος, λέει μετά. Πέτρο Σταύρο Πέτρου. Τάκης Δαφνιώτης, Γιώργιος Τζεντζεντάιλ. Αυτός είναι σήμερα χαρακτήρα στο Τζεντάιλ. Ο Τζεντάιλ στο Τέικεν είναι, ναι. Ο Γιάννης Σεγίσογλου. Ο Μπάμπης για γλύψιμο, Τόνι Άντωνη. Ο Τόνι Άντωνη είναι παλιός, ναι. Τα αγαπάω, λέει ο Τόνι Άντωνη. Τσάκης Τσάμις, υπέροχα. Παναγιώτης Black Cat Λιώσης, υπέροχα. Αραίος Κάρφιος. Τι. Ο πιο αφηρημένος από όλους είναι αυτός. Αραίος Κάρθιος λέει. Γεια σου, λέει. Κωνσταντίνος λέει: είσαι πραγματικά υπέροχο πλάσμα. Στείλε μου έτοιμα. Αν θέλεις, είμαι ο διαχειριστής της ομάδας Έλληνες Ποδολάγνη. Ενωθείτε. Προσπαθώ να κατέβω στη βουλή αυτή. Ενωθείτε, λέει. Εδώ έχουμε κόλο. Έχουμε κόλο και πόδια. Προσπαθούν να ανοίξουν την ψαλίδα, να πιάσουν και λίγο τις μικρότερες ηλικίες, ίσως. Από το καλοκαίρι μας μαζί με τη γυναίκα μου. Ένας από τους δύο είναι άντρας, δηλαδή. Όχι, ρε. Α, έβγαζε τη γυναίκα φωτογραφίες. Και ανεβάζει δύο φωτογραφίες, μία με πόδια και μία σκέτο κόλλο. Μπορεί κάποιος να νηστεύει. Δεν ξέρεις. Ιωάννης Σκιάς. Σαν γυναιευτική, λέει ο Σκιάς, και εξαφανίζεται, παιδιά. Και κλείνουν τα φώτα και με το που ανοίγουν έλειπε. Αυτός. Δεν ξέρει κανείς το Σκιά. Σαν γυναιευτική. Ο Νίκος λέει για πολύ κλείσιμο, Αλέξανδρος, οκ, okay, Βάιο, Στεφάνης, για πολύ κλείσιμο είναι τα ποδαράκια όπως και το κολαράκι. Καυτή γυναίκα, καλησπέρα. Κώστας Ανοουνόπουλος. Λοιπόν, το unknown, πώς λέμε τα αγγλικά, unknown, δεν το γνωρίζουμε, άγνωστος. Έχει γράψει unknown στα αγγλικά, όπουλος. Επειδή είναι στον πόντο. Στο τέλος, επειδή είναι πόντιος λογικά. Ο Νίκος Μπουλ, ο Νίκος ο Ταύρος κοινός. Γράφει πάταρος. Η Αρινία Πετράνα. Το mod που κόλλησε κάποιος παίχτης. Τρελό κορμί, μπράβο. Μετά έχουμε τον αγαπημένο Πέτρο Σπυρίδων Πολυκάλας. Πολυκαλάς. Πολυκαλάς, συγγνώμη. Δεν σε πειράζει, τη λέει, που έχεις τις φώτο έτσι. Έχεις άλλες. Αισθάνομαι άσχημα, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Αλέξανδρος Ήλωτας. Αυνανίζομαι, λέει, τώρα βλέποντας το κορμί της στη δεξιά φωτογραφία. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, παιδιά, όπως σας τα έλεγα τις προάλλες. Όποιος θέλει να δει το υλικό μου, ας στείλει μήνυμα. Και έχει βγάλει τα πόδια της σε στάση τύπου κατά λάθος φωτογραφία. Κατά λάθος, δεν περίμενα. Ο Σκιάς πάλι εμφανίζεται από αυτό που στενά, παιδιά, και λέει πανέμορφα και λαχταριστά. Ο Δημήτρης Γαβ λέει απίθανα με ήττα. Τον έχουν έτσι. Λείπει η μάνα του, πάει δουλεύει. Δεν μπορεί να τον αφήσει μόνο σπίτι γιατί κάνει ζημιές. Τον κατάει παρέα εδώ. Έρε πίτα που έχει πέσει. Άλλες εποχές θα μας κοιτούσε με ύφος καρδιναλίου και τώρα πουλάνε φώτο τους για λίγα ευρώ. Ότι υπάρχει και πρόβλημα με την κρίση μέσα στις κοινότητες ποδολάγνου και τέτοια. Όχι αστεία. Ο Γιάννης Τραπότσης λέει. Ο Γιάννης Τραπότσης λέει. Ο παγίδας, ναι. Υπέροχα ποδιά. Δυο ψιλοκυριλέ ποδιά φωτογραφία, παιδιά. Πάμε στα σχόλια. Ο Χρήστος Μπέμπης.
Το έκανε το σχολείο του. Έκανε ήδη σχολείο με το όνομα κι αυτό. Καλημέρα, Άννα, υπέργα πόδια. Τάκη Δαφνιώτη, οκ. Αντριάννα Ανούλα Λουκουμάκη. Γιώργο Φούντογλου. Όπω καταλάβατε, τη σκηνοθεσία σε αυτό το δεν την έχουν κάνει αμάλι. Σκηνοθεσία Καλυμάτη Κανάκη. Τζορτζ Πιπέρα. Γιάννη Στρογγυλό. Και να τα μαζεύαμε, να ίσως, τα μαζεύαμε. Ίσως σε όποιον ξυπνάει το ποδολαγνικό αίσθημα να του γίνεται σαν αντίδραση στο επίθετό του. Εδώ, δύο ποδεράκια αντιμένα έτσι κομψά για να δούμε σχόλια. Μάκης Τσιαΐρης, δώστα μου και θα τα κάνω παπάρα από το κλειστό. Εδώ, ο τύπος πεινάει και δεν το ξέρει. Παιχνίδι γυναικών, απογευματινός καφές με την κολλητή και παιχνίδια με τη σωστή στάση των ποδιών. Παιχνιδάκια που γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα όταν υπάρχουν θεατές. Κυρίως γένους αρσενικού. Και έχει δύο παιχνίδια ζωντα πόδια από ό,τι καταλάβατε. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία αυτά κτλ. Σχόλια. Σώτα Δημήτρης. Ρατάκι σκλάβος πάλι. Και ποδολάκι. Ίσως στερέψαμε την γούρνα, παιδιά. Ίσως δεν έχει άλλο. Που πλέον οι ποδολάκι, παιδιά, δεν θα διαβάζουμε σχόλια. Γιατί όπως είδατε, τα σχόλια είναι πάντα τα ίδια πάνω κάτω. Τα ονόματα. Θα διαβάζουμε μόνο ονόματα ποδολάγνων. Και αυτό ήταν το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ποδολάκι και ποδοσubscribe. Και τα εμείς τα λέμε στο επόμενο ποδοβίντεο. Ποδο YouTube βίντεο. Και ποδοκινοποιήστε, άμα σα αρέσει. Α, ναι, ναι, και ποδοκινοποιήστε, έτσι. Μην ξεχνιέμαστε. Πάμε να δούμε άλλο ένα για κλείσιμο. Γιάννη. Τα δάχτυλα της συζύγου μου από κοντά. Μας ανεβάζει τα δάχτυλα της γυναίκας του, των ποδιών. Τάσος Τορτορίδης θα τα πάρει στο στόμα του, λέει. Αυτό είναι τα βλονί που αυτός θα κάνει, μάλλον θα κάνει κάτι. Δημήτρης Σικιωτάκης, Σάκης Άτακτος. Να τη χαίρεσαι, φίλε. Αλήθεια, τα χαίρεσαι, του λέει. Την έχεις βάλει στο παιχνίδι αυτό, του λέει. Ότι την έχεις ψήσει, είναι θηρίο. Την έχεις ψήσει να την κλείσει, τις πατούσες, λέγε. Παιδιά, όχι, δεν θα κλείσει το βίντεο αν δεν βρω το επόμενο επίθετο. Λίγους φάκελους έχουμε ακόμα, για να δούμε. Γιώργος Παπαδόπουλος. Μαύρη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη να της κλείσω τα ποδαράκια. Καλό μήνα σε όλους, λέει η Πενελόπη μας. Με δύο υπέροχα ποδαράκια. Αλήθεια. Η φίλη μας λέγεται Πινελόπη Οδυσσέα. Για τους φιλόλογους ήταν το αστείο εδώ πέρα. Γιώργος Ζήνωνος. Από εκεί έπαιρνα το 821 που σε κατεβάζει Περιστέρι. Τζον Μαλόουν. Χόρνε Πριτσαλιάρης. Όχι, Χόρχε. Ο Χόρχε Πισαλιάρης που κάνει παρέα με τη Δεσποινή Χιμένα. Έπαιζε ο Χόρχε στο Καρουζέλ. Όχι, είχα είμαι παλίγιος. Μπράβο. Περιμένετε, παιδιά, τελειώνουμε. Υπομονή. Νόρα Καλσόνα. Είναι ποδολάτρες, έλεγα έτσι. Ποδοτέτια. Και τη λένε Νόρα Καλσόνα. Όχι, παιδιά, νομίζω δεν θα βρούμε άλλο. Αυτά. Δεν έχουμε άλλο επίθετο, παιδιά. Σας προκαλούμε όμως να φτιάξετε όλοι κάτω στο comment section, παιδιά, το δικό σας χαρακτήρα ποδολάγνο. Βάλτε username και κωδικό. Φτιάχτε το δικό σας ποδολάγνο. Το καλύτερο όνομα θα βραβευτεί με τις δικές μου πατούσες. Θα στείλω φωτογραφία. Θα ανεβάσω φωτογραφία στη σελίδα στο Facebook τις πατούσες μου. Για τους φίλους εκεί έξω που γουστάρουν τέτοια πράγματα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε ποδο-like, να κάνετε ποδο-share άμα σας άρεσε το βίντεο, να ποδο-χτυπήσετε το ποδο-καμπανάκι. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο ποδο-βίντεο. Ποδο-λαγνικό αντίο από μένα και ποδο-λαγνικές καλημέρες.